Ισχυρό πρόγραμμα επενδύσεων, καμία νέα περικοπή σε μισθούς και συντάξεις και χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, κυρίως για φέτος και το 2016, ώστε να διασπαστεί έτσι ο μηχανισμός αναπαραγωγής της λιτότητας. Γίνεται πλέον ορατό ότι τελειώνουμε μια σκληρή διαπραγμάτευση, η οποία ευελπιστούμε ότι θα έχει ως κατάληξη μια νέα συμφωνία. Κυρίως όμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια συμφωνία η οποία θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να λύσουμε τα προβλήματα της ρευστότητας, αλλά πάνω απ' όλα να αρχίσουμε να ασχολούμαστε ουσιαστικά με το μεγάλο ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας. Ισχυρό πρόγραμμα επενδύσεων, καμία νέα περικοπή σε μισθούς και συντάξεις και χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, κυρίως για φέτος και το 2016, ώστε να διασπαστεί έτσι ο μηχανισμός αναπαραγωγής της λιτότητας. Γίνεται πλέον ορατό ότι τελειώνουμε μια σκληρή διαπραγμάτευση, η οποία ευελπιστούμε ότι θα έχει ως κατάληξη μια νέα συμφωνία. Κυρίως όμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια συμφωνία η οποία θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να λύσουμε τα προβλήματα της ρευστότητας, αλλά πάνω απ' όλα να αρχίσουμε να ασχολούμαστε ουσιαστικά με το μεγάλο ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας. Πρώτα μέτρα ήταν αυτά για την ανακούφιση των πιο αδύναμων πολιτών, οικονομικά αδύναμων πολιτών, όπως οι ρυθμίσεις των 100 δόσεων για αυτούς που όφυλαν προς το δημόσιο, η παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, η επανασύνδεση της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος σε τέτοια νοικοκυριά, καθώς και η χορήγηση επιδόματος σε φτωχές οικογένειες. Παράλληλα, κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν νομοσχέδια για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων μονοφυλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επίκειται και ανάλογη ρύθμιση για τις οφειλές στη ΔΕΗ και δρομολογεί λύσεις με τη λήψη μέτρων τόσο διαρθρωτικών όσο και για την άμεση ανακούφιση, οικονομική ανακούφιση των αγροτών. Όπως είναι η μη φορολόγηση των αποζημιώσεων των επιδοτήσεων για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, η επίλυση του προβλήματος των μετακλητών αλλοδαπών εργατών γης, η επερχόμενη αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να διευρυνθούν τα στάδια που εντάσσονται τα διάφορα αγροτικά προϊόντα στις αποζημιώσεις. Επίσης έρχεται ένας νέος νόμος για τους συνεταιρισμούς, μετά από δημόσια διαβούλευση και δρομολογείται λύση για τους βοσκότοπους και τις ενισχύσεις των δεινοτρόφων. Για το τεράστιο θέμα δε του ρωσικού εμπάργου, ευελπιστούμε ότι θα λυθεί με τη νέα συνάντηση που θα έχει ο Αλέξης ο Τσίπρας με τον πρόεδρο Πούτιν στη Ρωσία στις 18 αυτού του μήνα. Και για την ενίσχυσή του με νέο κυρίως ιατρικό και νοσηλευτικό αλλά και διοικητικό προσωπικό, όπως επίσης και για τον ΕΟΠΗ, το πρώην ΙΚΑ, που αντιμετωπίζει και αυτό τεράστια προβλήματα. Προβλήματα όμως που είναι κληρονομιά από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία είχε περιορίσει στο ελάχιστο τη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας, οθώντας ουσιαστικά τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα.